ένα ξεχωριστό ψηφιακό μουσείο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτιστικό απόθεμα της Καλαμάτας. Ο ψηφιακός αυτός χώρος θα φιλοξενηθεί στο Ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας και πρόκειται για το πρώτο παραδοτέο του προγράμματος Καλαμάτα 1821 Δρόμοι Ελευθερίας. Επί της ουσίας το πρώτο μεγάλο παραδοτέο ενός εξαιρετικού ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο ο κύριος Ζαχαριάς διαχειρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αν δεν είχαμε την υγειονομική κρίση, τα αποτελέσματα αυτά, τη ζήμωση δηλαδή με την κοινωνία, θα είχαν φανεί ήδη από το Μάρτιο του 2020. Ένα ψηφιακό μουσείο στο κέντρο της πόλης, το ιστόγειο του Ιστορικού Δημαρχείου, που ο Δήμος Καλαμάτας ανέλαβε εκτός προγράμματος να διαμορφώσει κατάλληλα. Είναι σημαντικό για την πόλη μας να προσφέρει σε ντόπιους και επισκέπτες τη δυνατότητα επανασύνδεσης με τα ιστορικά γεγονότα του 1821. Ως Δήμος Καλαμάτας ήδη προετοιμαζόμαστε, έχουμε καταθέσει πρόταση στην Επιτροπή Ελλάδα 2021. Έχει περάσει η πρώτη εξέταση αυτής της Επιτροπής, έχει εγκριθεί και προχωράμε λοιπόν πλέον να τη διαμορφώσουμε ώστε να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερες δράσεις επαιτειακές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Ζαχαριά για όλη αυτή την προσπάθεια, τη μεγάλη που έχει κάνει. Στο πρόσωπο του Νίκου Ζαχαριά να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, όλους τους φορείς που τόσα χρόνια προσπάθησαν για να έχουμε αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα. Το μουσείο, όπως επισημάνθηκε, έχει ψηφιακό, επαιτειακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ώστε να ενθαρρύνει την επέδοση της ιστορικής μνήμης μέσω μιας δημιουργικής διάδρασης. Είναι το πρώτο παραδοτέο από τα τρία παραδοτέα του ερευνητικού προγράμματος ΕΣΠΑ Καλαμάτα 1821 Δρόμοι Ελευθερίας και τυχαίνει να είναι το πρώτο ψηφιακό μουσείο της πόλης, το πρώτο ψηφιακό μουσείο της περιφέρειας Πελοποννήσου και ακόμα περισσότερη χαρά μας δίνει το γεγονός ότι αυτό το ψηφιακό μουσείο είναι όλο αφιερωμένο στο 1821. Πιστεύουμε ότι το 1821 είναι το μεγάλο προϊόν της πόλης, η μεγάλη παρακαταθήκη της Καλαμάτας. Σε αυτό η πόλη φαίνεται να επενδύει, εκκινώντας και υποβοηθούμενη και από το πρόγραμμα αυτό. Το δεύτερο είναι η ταινία «Δρόμοι Ελευθερίας», η οποία βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας και της απώλειας της σκηνογράφου, όμως τα γυρίσματα ξεκίνησαν πάλι. Τα σκηνικά και τα κουστούμια ράβονται σε βιοτεχνία της Καλαμάτας και θα έχει ολοκληρωθεί η ταινία τον Μάρτιο του 2021. Η προβολή δεσμευόμαστε ότι έχει δεσμευτεί η επικεφαλής, ο επικεφαλής φορέας, η Viewmaster Films, ότι θα γίνουν στην πόλη της Καλαμάτας. Το τρίτο προϊόν είναι τα δρόμενα του Μαρτίου.